Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Σας το δείχνω έτσι όπως το έγραψε η φίλη που μου στείλε το πρώτο mail. Γνωριμίες από Tinder. Δεν φαίνεται το όνομα της φίλης. Είμαι προσεκτική. Είπαμε, υπάρχει πλήρης εμπιστευτικότητα σε ό,τι μου στέλνετε και ό,τι μου γράφετε. Και θα μιλήσουμε σήμερα για γνωριμίες από Tinder. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή υποσημείωση. Επειδή έτυχε να δω ένα και μοναδικό σχόλιο ότι κάνουμε πολλά θέματα για ερωτικές ιστορίες και πώς ένας τέλος πάντων τηλεθεατής ήθελε να βλέπει μόνο σοβαρά επιστημονικά βίντεο ψυχολογία στο κανάλι, θέλω να πω ότι το κανάλι μας, το οποίο είναι κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και όλοι οι άνθρωποι έχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τις ερωτικές τους σχέσεις και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται πληροφορίες χρήσιμες, πρακτικές, to the point, ακριβώς πάνω στο σημείο που ρωτάνε για να βοηθηθούν σε σχέση με τη διαχείριση των ερωτικών τους σχέσεων, είτε οι άνθρωποι αυτοί είναι, ξέρω εγώ, στην εφηβεία, είτε είναι στην πρώτη νεότητα, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι, ξέρω εγώ, συνταξιούχοι, είτε είναι άνθρωποι που έχουν μια εργασία που θεωρείται τέλος πάντων πολύπλοκη εργασία, είτε άνθρωποι που έχουν πιο απλές εργασίες, οποιοδήποτε επίπεδο μόρφωσης, όλοι χρειαζόμαστε γνώμες και γνώσεις γύρω από τη διαχείριση των ερωτικών μας σχέσεων, γιατί ζούμε ακριβώς σε μια κοινωνία που είναι εξαιρετικά ψυχολογητή στον τομέα των ερωτικών σχέσεων. Θεωρώ ότι δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε την ανάλογη ψυχοκοινωνική παιδεία για να διαχειριστούμε τις ερωτικές μας σχέσεις. Και επειδή όντως το κύριο μέσο για να γνωρίσει κάποιους ανθρώπους στην εποχή μας με σκοπό το φλερτ, το dating και τη δημιουργία ερωτικής σχέσης είναι το διαδίκτυο, όντως παίζει πολύ το Tinder. Το Tinder είναι ίσως η πιο γνωστή, ίσως η πιο πολύ χρησιμοποιημένη εφαρμογή γνωριμιών στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω τα στατιστικά, αν κάποιος τα γνωρίζει να μας τα παραθέσει. Και είναι καλή ιδέα να συζητάμε για το πώς διαχειριζόμαστε τις γνωριμίες από το διαδίκτυο εν γέννη και τις γνωριμίες από το Tinder εν είδη. Και έχουμε και άλλο βίντεο για το φλερτ από το διαδίκτυο και από το Tinder, όμως σήμερα θα πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, γράφει φίλη, Θέκλα μου αγαπημένη, σε χαιρετώ. Σε ακούω καθημερινώς και αν δεν τα καταφέρνω, τα βάζω κάθε πρωί τα βίντεο σου μέχρι να ετοιμαστώ και τα ακούω. Είσαι καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι η καλύτερη. Είμαι καλή και σάζω που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή είμαι καλή και μπορώ να γίνω και ακόμη καλύτερη. Αυτές τις μέρες με απασχολεί κάτι πάνω στις σχέσεις μέσω διαδικτύου και νέες γνωριμίες. Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 1,5 χρόνο λόγω μιας δύσκολης σχέσης που είχα, η οποία τελείωσε. Και επίσης έκοψα κάθε επικοινωνία μαζί του για να μπορέσω να προχωρήσω στη ζωή μου, του έβαλα όρια να μην με ξαναενοχλήσει. Και καλά έκανες. Έβαλα όλα τα βλόγ σου, πώς κάνω νέα γνωριμία, κόκκινες, πράσινες σημαίες, γνωριμίες μέσω διαδικτύου κτλ. Και τα άκουσα με προσοχή. Γνώρισα κάποιον μέσω Tinder. Μάλιστα, είπαμε το Tinder είναι μια εφαρμογή γνωριμιών διαδικτυακή. Ανταλλάξαμε τηλέφωνο και μιλούμε μέσω Viber εδώ και 1 μήνα. Το Viber, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα διαδικτυακό messenger. Είναι δηλαδή μια εφαρμογή πάλι πάνω στο κινητό, την οποία μπορεί να την κατεβάσει κάποιος και πάνω στον υπολογιστή του ή στο tablet του, που μιλάει με μηνύματα που δεν πληρώνει SMS για να μιλήσει, είναι μέσω διαδικτύου. Φαίνεται πολύ καλό άτομο με καλή δουλειά. Μου άρεσε εμφανισιακά, αλλά και από τις κουβέντες που είπαμε, είναι σοβαρό άτομο. Μάλιστα, σου άρεσε εμφανισιακά. Το να σου άρεσε εμφανισιακά είναι σημαντικό. Η δουλειά του, θα έλεγα, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Να έχει καλή δουλειά κάποιος ή να μην έχει καλή δουλειά κάποιος. Το σημαντικό είναι να είναι εργατικός κάποιος, θα έλεγα. Τώρα, το πόσο σοβαρός είναι κάποιος ή όχι φαίνεται στην πορεία, δεν φαίνεται από την αρχή. Και η λέξη κλειδί είναι το φαίνεται. Δεν ξέρουμε αν είναι. Φαίνεται να είναι σοβαρός. Υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ μας. Αστειεύουμε, στέλνουμε φωτογραφίες κτλ. Αφήνουμε υπονοούμενο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Φλερτάρετε δηλαδή μέσω Viber. Αλλά για πόσο καιρό? Πολύ καιρό, βρε. Στα πρώτα μηνύματα μιλήσαμε για το τι θέλει ο καθένας και τι ψάχνουμε.
και απαντήσαμε ο καθένας με ειλικρίνεια τις ερωτήσεις του άλλου. Τώρα, εσύ ξέρεις για τον εαυτό σου σίγουρα ότι απάντησες με ειλικρίνεια. Για τον άλλο δεν μπορούμε να ξέρουμε, θα δείξει η πορεία. Μου είπε ότι είχε πολλές θαλασσοταραχές και τώρα ψάχνει το λιμάνι του. Κάτι που ψάχνω και εγώ. Αυτός είναι χωρισμένος από γάμο χωρίς παιδιά και εγώ έχω δύο παιδιά τα οποία είναι ενήλικα. Μάλιστα. Ψάχνει το λιμάνι του. Τι ωραία έκφραση να πεις ψάχνω το λιμάνι μου. Ελπίζω να την εννοείς κιόλας. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, ιδανικά και αξίες. Ή νομίζεις πως έχετε κοινά ενδιαφέροντα, ιδανικά και αξίες, γιατί ακόμη δεν έχετε βρεθεί από κοντά, δεν έχετε γνωριστεί και μπορεί να σου λέει αυτά που θες να ακούσεις. Μπορεί να κάνει το λεγόμενο mirroring, το καθρέφτισμα που κάνουν ενάρκηση. Τι θα αρέσει σε αυτήν την κοπέλα να ακούσει, ας της το πω. Δεν το ξέρουμε, μπορεί. Θέλει κάποια να την αγαπά και να τον αγαπά, να τον εκτιμά και να είναι κοντά του στις χαρές και στις λύπες. Επειδή εγώ είμαι λίγο ανυπόμονη, το ρώτησα ευθέως αν θέλει να γνωριστούμε καλύτερα ή έχει θέμα με την απόσταση επειδή είμαστε από άλλη επαρχία και μου απάντησε να γνωριστούμε και σιγά την απόσταση. Γιατί δεν γνωριστήκατε ήδη? Και δεν είσαι ανυπομονή. Όταν μια γνωριμία ξεκινάει από το διαδίκτυο, καλύτερα να πηγαίνει νωρίς στην εκτουσύνεγκης γνωριμία. Όπως είπαμε πολλές φορές, να συναντιούνται οι άνθρωποι σε ένα μέρος δημόσιο που να πηγαίνει ο καθένας με το δικό του όχημα ή με το δικό του μέσο ή με διαφορετικό μέσο, να μην πάνε με το ίδιο αυτοκίνητο δηλαδή, ή με το ίδιο ταξί ή με το ίδιο λεωφορείο, να πάει ο καθένας με το δικό του. Εντάξει, με το ίδιο λεωφορείο δεν θα έχει πρόβλημα γιατί πάλι είναι δημόσιο μέρος το λεωφορείο. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν μπαίνουμε σε αυτοκίνητο άλλου ανθρώπου ή βάζουμε άλλον άνθρωπο στο αυτοκίνητό μας που δεν το γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει. Λοιπόν. Άρα αυτό σου είπε δεν έχει θέμα. Αυτό σου είπε ότι να γνωριστούμε και σιγά την απόσταση. Ναι, αλλά όμως δεν γνωριστήκατε και δεν ήσουν ανυπομονή. Καλά έκανες και το ρώτησες. Μου είπε επίσης ότι είναι κλειστός χαρακτήρας και χαμηλών τόνων και λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του. Πρέπει να σκεφτεί καλά πριν δράσει. Αυτό μου ακούγεται σαν κάποιον ο οποίος εκ των προτέρων εξηγεί πράγματα δεδομένου ούτως ώστε εκ των υστέρων να σου πει στόπα εγώ ότι είμαι κλειστός χαρακτήρας και χαμηλών τόνων, στόπα εγώ ότι είμαι επιφυλακτικός στις κινήσεις μου και πρέπει να σκεφτώ καλά πριν δράσω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό δεν μ' αρέσει. Επίσης μου είπε ότι δεν του αρέσει να μιλά για τον εαυτό του και θα με αφήσει εμένα να ανακαλύψω τις πτυχές του χαρακτήρα του ή τις πτυχές του δέρματος του, δεν ξέρω. Τι σημαίνει δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου? Άμα θες να φλερτάρεις άνθρωπέ μου και άμα θες να βρεις το λιμάνι σου και άμα θες να βρεις τον άνθρωπό σου, θα πρέπει να μιλήσεις για τον εαυτό σου. It's part of the deal, είναι κομμάτι της συμφωνίας αυτό. Είπαμε να βρεθούμε και από κοντά, αλλά το αφήσαμε ως παρακάτω, όποτε τα καταφέρουμε. Τι σημαίνει όποτε τα καταφέρετε? Ή θέλει ένας άνθρωπος να βρεθεί ή δεν θέλει. Τι πήγε στο Tinder για να κάνει γνωριμία, για να μιλάει από το Viper? Μου βγάζει μια θετική άβρα και μου αρέσει σαν άντρας, θα ήθελα να το γνωρίσω περισσότερο. Ή τον έχεις φαντασιωθεί ήδη και ήδη τον έχεις μέσα στο μυαλό σου πολύ σπουδαίο, χωρίς να το ξέρεις. Ξέρεις αν σ' αρέσει κάποιος σαν άντρας αν το δεις από κοντά. Σε βιντεοκλήση τον είδες, δεν μου λες αν τον έχεις δει σε βιντεοκλήση, λες μόνο ότι στέλνετε φωτογραφίες. Όμως δεν θέλω να κάνω τα λάθη που έκανα σε άλλες σχέσεις που έπεφτα με τα μούτρα. Αυτό είναι φυσιολογικό? Πόσο πρέπει να περιμένω για άλλη κίνηση? Δεν είναι φυσιολογικό που δεν έχετε βρεθεί ακόμη. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Σοβαρά, δεν είναι. Κάτι κρύβει αυτός ο τύπος. Δεν ξέρουμε τι κρύβει, κάτι κρύβει. Πόσο πρέπει να περιμένω για άλλη κίνηση? Καθόλου. Καθόλου. Πες του ή θα βρεθούμε ή όχι. Και αν δεν κάνει κίνηση, πώς το διαχειρίζομαι? Πώς το διαχειρίζεσαι? Του λες τσάου, bye, έφυγα. Εγώ θέλω με χίλια να βρεθούμε από κοντά να το γνωρίσω περισσότερο. Πόσο διάστημα θεωρείται καλό για να βρεθούν δύο άτομα από κοντά? Δεν εννοώ ερωτικά, απλά άλλο αίσθημα να μιλάς με τον άλλο απέναντί σου.
Είναι φυσιολογικό αυτό. Ναι, είναι φυσιολογικό να θες να βρεθείς από κοντά και είναι φυσιολογικό να θες να βρεθείς από κοντά, ξέρω εγώ, μετά που θα μιλήσεις μια-δυο φορές. Θα βρεθείς από κοντά για να δεις αν σ' αρέσει ο άλλος, να δει και ο άλλος αν του αρέσεις, αν αρέσκεστε και θα προχωρήσετε. Δεν θα ερωτευόμαστε από το Viber τώρα με κάποιο μου μένει μια-δυο ώρες απόσταση και επειδή είναι χαμηλό τόνο και επιφυλακτικός δεν βρισκόμαστε. Άντε βρε. Αλήθεια μου άρεσε ο άντρας αυτός. Αλήθεια σου άρεσε που έχει έναν άντρα που σου μιλάει, θα έλεγα εγώ. Πρότεινα μια-δυο φορές να βρεθούμε Σαββατοκύριακα, αλλά είχε άλλες υποχρεώσεις και μου είπε θα τα κανονίσουμε άλλη μέρα. Δεν ξέρω πώς να το πάρω. Θα ήθελα τη γνώμη σου ή αν θέλεις να το κάνεις vlog. Δεν θέλω να κάνω τα λάθη του παρελθόντος. Άστον να πάει. Στο καλό. Δεν έχει σκοπό να γνωριστεί. Ίσως έχει κάποια σχέση. Ίσως είναι παντρεμένος ακόμη, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δεν έχει σκοπό να γνωριστεί. Του αρέσει πολύ που του στέλνεις φωτογραφίες, του αρέσει πολύ που του ανεβάζεις το ηθικό. Τη θετική αύρα που την είδες, κόρη μου τη θετική αύρα. Θετική αύρα έχει ένας άνθρωπος ο οποίος σε κάνει να νιώθεις θετικά. Αυτός μόνο αρνητικά σε κάνει να νιώθεις έτσι με όλα αυτά που περιγράφεις. Πόσο καιρό έχει που το γνώρισες, κόρη? Τουλάχιστον 2 εβδομάδες, δεν λες πόσο καιρό, αλλά τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Είναι φυσιολογικό να μιλάμε τόσο πολύ χωρίς να βρεθούμε. Στο Tinder γνωριζόμαστε, μιλάμε 1-2 μέρες, άμα δούμε ότι υποτίθεται ότι συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, κλείνουμε ραντεβού, πάμε σε ένα δημόσιο μέρος για το ραντεβού και βλέπουμε από κοντά και ρωτάμε τον άλλον. Πες μου για σένα. Είμαι χαμηλών τόνων και δεν μ' αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου. Εάν είσαι χαμηλών τόνων και δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου, να μην μπαίνεις στο dating site. Όταν μπεις στο dating site, όταν μπεις στο Tinder, όταν μπεις σε μια εφαρμογή γνωριμιών, οφείλεις να μιλήσεις για τον εαυτό σου. Διαφορετικά, μην μπεις. Ή τέλος πάντων, αν δεν θέλει κάποιος να μιλήσει για τον εαυτό του, κάντε unmatch. Unmatch είναι αυτό που δεν... Εντάξει, δεν ξέρω, να μπείτε και οι φίλες στα σχόλια. Δεν σημαίνει ότι άμα θα βρεθείς στις 2-3 μέρες θα τα φτιάξεις κιόλας. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό ενώ μπορείτε να βρεθείτε. Υποτίθεται, αυτός είναι και χωρισμένος χωρίς παιδιά λες, ενώ είσαι και παιδιά. Ενώ μπορείτε να βρεθείτε να το αποφεύγει. Κάτι κρύβει. Κάτι κρύβει του που δεν μας το λέει και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Και το Tinder έτσι για να ξέρεις, επειδή σου δίνει πολλά matches, δηλαδή γίνεσαι ζευγάρι με πολλούς ανθρώπους, είναι ένας χώρος που θα μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους και θα διαλέξεις να συναντηθείς με κάποιους και από αυτούς που θα συναντηθείς, ίσως με έναν να διαλέξετε και δυο, να προχωρήσετε παρακάτω. Είναι λάθος να μπαίνουμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών, με τον πρώτο που θα μιλήσουμε να πηγαίνουμε στο Viber και να μένουμε εκεί στο Viber να ξεροσταλιάζουμε. Η γνώμη μου. Έχω άλλο ένα mail, θα επανέλθω και σε αυτό. Γνωριμία μέσω site γνωριμιών. Άλλη για το Tinder. Λοιπόν, καλησπέρα Θέκλα. Αυτή η φίλη μου είχε γράψει πριν 2 μήνες ότι είχε γνωρίσει έναν τύπο σε ένα site γνωριμιών, ένα πολύ ενδιαφέρον άτομο που είχαν γραφτεί και οι δυο την ίδια εβδομάδα. Μιλούσαν κάθε μέρα και είχαν αρκετά, μιλούσαν κάθε μέρα αρκετά και είχαν πολλά κοινά. Μου έγραφε για αυτόν τον τύπο πριν 2 μήνες ότι ήταν έξυπνος, μορφωμένος, μιλάμε πάρα πολλές ώρες, έχουμε πολλά κοινά. Αυτό με τα πολλά κοινά προσέξτε το γιατί είναι mirroring πολλές φορές. Καθρεφτίζει ο άλλος ότι έχει κοινά μαζί σου για να τον θελήσεις. Έχουμε ανταλλάξει και φωτογραφίες και αρέσει ο ένας τον άλλο. Δείχνει ενδιαφέρον, αλλά μου είπε κάτι που δεν ξέρω πώς να το πάρω. Μου είπε δεν θέλω σχέση γιατί θέλω πρώτα να βγω, να δω αν μου κάνει, αν έχει αυτά που ζητάω για να μπω σε σχέση. Το θέμα είναι ότι συμφωνώ με αυτό που μου λέει, έτσι είναι, βγαίνουμε, βλέπουμε πώς θα πάει. Το θέμα είναι γιατί είπε δεν θέλω σχέση και μετά αυτό, γιατί προφανώς δεν ήθελε σχέση. Και μετά σου λέει ας το σου λουπώσω, να το πω αυτό. Είπαμε οι άνδρες αυτά που λένε τα εννοούν, το γράφω και στο βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή. Είμαι μπερδεμένη. Μου αρέσει πολύ. Μετά από πολλά χρόνια βρήκα κάποιον να επικοινωνώ τόσο καλά. Με φόβησε αυτό το δεν θέλω. Αλλά μέσα μου κάτι μου λέει να
να το προσπαθήσω. Δεν ξέρω. Εγώ της απάντησα, της φιλενάδας, αυτά που σας είπα και τώρα. Και μου ξαναστέλνει τώρα 2 μήνες μετά. 3 μήνες μετά. 3 μήνες μετά. Καλησπέρα, Θέκλα. Σε συνέχεια της παραπάνω συζήτησης, θα ήθελα να σου πω ότι δεν προχώρησε το ραντεβού, δεν βγήκαμε ποτέ. Έτσι θα γινόταν. Δεν θα βγαίνατε ποτέ. Μετά γνώρισα κάποιον άλλον που από τη φωτογραφία μου άρεσε πολύ και ο τρόπος που μιλάγαμε ήταν πολύ ωραίος. Έδειχνε ότι του άρεσα πολύ, μου έλεγε ότι θέλει σχέση. Άφησα δυστυχώς τον εαυτό μου να τον ερωτευτεί, το είχα μάλλον πολύ ανάγκη, γιατί είχα βγει από έναν τοξικό και κακοποιητικό γάμο που μου είχε ρίξει πολύ την αυτοπεποίθηση και μάλλον είχα ανάγκη από όμορφα λόγια. Βγήκαμε μια φορά με αυτόν, με φίλησε και εγώ κόλλησα πάρα πολύ. Και την επόμενη μέρα εξαφανίστηκε. Εγώ είχα ζει, νόμιζα ότι έκανα εγώ κάτι και του έστειλα άπειρα μηνύματα για να δω τι έγινε. Τελικά μου είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει γιατί κατάλαβε ότι δεν κολλάμε πάρα πολύ. Θα είναι ένα ακόμα λάθος στη ζωή του και αυτός είναι διαζευγμένος. Εγώ δεν το περίμενα με τίποτα, έπαθα μια εσωτερική αντάρα. Νιώθω ότι δεν αξίζω τίποτα γιατί έφτασα σε σημείο να τον παρακαλάω. Έχω ξεκινήσει συνεδρίες για να τα βρω με τον εαυτό μου, να μάθω να αγαπάω τον εαυτό μου. Θέλω να πω ότι αξίζω το καλύτερο για τον εαυτό μου και ότι για μια φορά θέλω να επιλέξω και να μην με επιλέξω. Η φίλη αυτή έπαθε κάτι διαφορετικό. Βγήκε με τον τύπο, τη φίλησε, τον ερωτεύτηκε από το φιλί. Στην ουσία δεν τον ερωτεύτηκες, κόλλησες όπως πολύ σοφά έγραψες από το φιλί. Και μετά αυτός σου είπε ότι δεν κολλάτε πολύ. Το πιο πιθανόν να κατάλαβε ότι εσύ θες σχέση, ότι εσύ θες αγάπες και έρωτες και αυτός να ήθελε απλώς να επιδείξει. Και σου λέει θα μπλέξω με αυτήν. Γι' αυτό σου είπε να με ξαναβρεθείτε. Το πιο πιθανό. Γιατί δεν λέω ότι μπορεί να μην του άρεσες, γιατί δεν θα σε φιλούσε αν δεν του άρεσες. Δεν μπορείς να φιλήσεις μια γυναίκα που δεν σου αρέσει ή δεν σου μυρίζει καλά. Ξέρετε ότι η έλξη είναι και από τη μυρωδιά. Είναι και από τη μυρωδιά του δέρματος, από τις φερομόνες η έλξη. Δεν είναι μόνο, δεν είναι, μπορεί να έχεις απέναντι σου έναν πολύ εμφανίσιμο άνθρωπο, αλλά να μην, η μυρωδιά του ανθρώπου αυτού και το pH στο στόμα του να μην ταιριάζει με το δικό σου και να μην είναι ωραίο το φίλι. Για να ερωτευτείς εσύ σημαίνει ήταν καλό το φίλι. Λοιπόν, φιλενάδες, πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις συνθήκες και αυτές τις καταστάσεις? Η δεύτερη φίλη, ένα λεπτό, η πρώτη φίλη μας είπε ότι έκανε και 1,5 χρόνο ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει μια κακοποιητική τοξική σχέση που είχε. Η δεύτερη φίλη λέει ότι βγήκε από έναν κακοποιητικό γάμο. Όταν είμαστε πληγωμένοι και όταν η αυτοεκτίμηση μας είναι στα πατώματα, βάζουμε προτεραιότητα τη ψυχοθεραπεία μας και να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Βάζουμε προτεραιότητα να ανέβει η διάθεσή μας και να νιώθουμε όμορφες, όμορφοι, ωραίες, ωραίοι και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και μπαίνουμε στη διαδικασία του φλερτ και στην περίπτωση αυτή του διαδικτυακού φλερτ από ένα χώρο στον οποίο νιώθουμε αυτά που λέει η φίλη εδώ πέρα. Έχω ξεκινήσει συνεδρίες, λέει, για να τα βρω με τον εαυτό μου, να μάθω να αγαπάω τον εαυτό μου, θέλω να φτάσω να πω ότι αξίζω το καλύτερο για τον εαυτό μου και ότι για μια φορά θέλω να επιλέξω και να μην με επιλέξω. Από εκείνο το χώρο μπαίνουμε στο Tinder ή στο Bumble ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών. Άκουσα ότι και το Facebook έχει εφαρμογή γνωριμιών, δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά άκουσα ότι είναι καλή, όπως και να έχει, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να μπούμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών, πρέπει να γνωρίζουμε την αξία μας και να νιώθουμε ότι είμαστε αξιαγάπητοι άνθρωποι και μπαίνουμε εκεί πέρα όχι για να μας διαλέξουν, αλλά για να διαλέξουμε. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε. Μπαίνουμε στο Tinder για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, να κάνουμε one night stand ή one afternoon stand. Πάμε για να κάνουμε σεξ για μια βραδιά ή για ένα απόγευμα. Αν αυτό θέλουμε, είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Είναι θεμητό. Αν είμαστε και οι δύο ελεύθεροι, γιατί όχι. Θεμητότατο. Αν αυτό θέλουμε, το έχουμε υπόψη μας ότι αυτό θέλουμε
και επιλέγουμε με βάση αυτό που θέλουμε. Και δεν ψάχνουμε αγάπες και έρωτας και έρωτες αν θέλουμε μόνο σεξ. Επίσης, δεν περιμένουμε αγάπες και έρωτες από κάποιον που δηλώνει ότι θέλει μόνο σεξ. Ή δεν περιμένουμε αγάπες και έρωτες από κάποιον που λέει ότι δεν θέλει να κάνει σχέση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουμε. Αν θέλουμε μόνο σεξ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δηλαδή, θα ψάξουμε να βρούμε έναν άνθρωπο που θέλει και αυτός επίσης μόνο σεξ, που να μας αρέσει εμφανισιακά, που να το ψάξουμε ότι δεν είναι επικίνδυνος άνθρωπος για να συναντηθούμε και την πρώτη φορά που θα συναντηθούμε κάπου δημοσίως, να σιγουρευτούμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που λέει ότι αυτός που λέει ότι είναι και θα πάρουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που παίρνει ένας άνθρωπος που κάνει σεξ με κάποιον που δεν έχει σχέση μαζί του, ξεκινώντας από την προφύλαξη του προφυλακτικού, της χρήσης προφυλακτικού και πηγαίνοντας το ότι προσέχουμε από κινδύνους, από αγνώστους ανθρώπους. Εντάξει. Για το πού θα συναντηθούμε, πώς θα συναντηθούμε, είναι πάντα καλή ιδέα να γνωρίζει ένα δικό μας πρόσωπο πού θα πάμε, με ποιο θα συναντηθούμε, μια καλή μας φίλη, ίσως ένας καλός μας φίλος, να έχει το τηλέφωνο του άλλου προσώπου, να υπάρχει δηλαδή μια προστασία στον τομέα αυτό και είναι απλά τα πράγματα όταν θέλουμε μόνο σεξ. Αν όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε, ψάχνουμε για μια ερωτική σχέση, μία σχέση στην οποία να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και ίσως να βρούμε και το λιμάνι μας στο μέλλον, αυτές τις κουβέντες που λέει αυτός, προτού βρεθεί και από το Viper, έχει περάσει πολλές αντάρες και θαλασσοταραχές στη ζωή του και τώρα θέλει να βρει το λιμάνι του και για έναν καφέ δεν πάει. Εντάξει, αν θέλουμε να βρούμε σχέση, τότε πρέπει να είμαστε πολύ ξεκαθαρισμένοι μέσα μας για το τι είδους σχέση θέλουμε. Πολύ ξεκαθαρισμένοι. Ίσως να πάρουμε μια κόλλα χαρτί και να αρχίσουμε να γράφουμε τι είδους σχέση θέλουμε να έχουμε και τι είδους χαρακτηριστικά, πραγματικά χαρακτηριστικά, όχι καθρεφτίσματα, θέλουμε να έχει ο σύντροφος με τον οποίο ίσως επιλέξουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση στην περίπτωση που μας επιλέγει και αυτός. Και έχουμε πάντα στο μυαλό μας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα αρέσουμε σε όλους. Κάποιοι άνθρωποι θα μας βρουν υπέροχους, πανέμορφους, γοητευτικούς, ελκυστικούς, χαρισματικούς. Κάποιοι άλλοι όχι. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να το θέλουν όλοι και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μας θέλει ένας που εμάς μας αρέσει ότι εμείς δεν είμαστε αξιαγάπητοι, αξιέραστοι κλπ. Κλπ, κλπ. Να ξέρετε ότι υπάρχουν προτιμήσεις στους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι προτιμάνε συγκεκριμένους σωματότυπους. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι προτιμούν συγκεκριμένες ηλικίες. Κάποιοι άλλοι προτιμούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Κάποιοι άλλοι προτιμούν συγκεκριμένο απόχρωση δέρματος. Τους αρέσουν οι ξανθοί, οι ξανθιές. Τους αρέσουν οι μελαχρινοί, οι μελαχρινές. Τους αρέσουν οι κοντοί, οι υψηλοί, οι κοντές, οι υψηλές. Όλα τα νούμερα πέσουν. Δεν αλλάζουμε εμείς για να αρέσουμε σε κάποιον άλλον. Φροντίζουμε να σταματούμε το φλερτ όταν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αρέσουμε σε κάποιον άνθρωπο. Οπότε κάνουμε ερωτήσεις από την αρχή και κάνουμε πραγματικές δηλώσεις από την αρχή. Πραγματικές δηλώσεις για την ηλικία μας, πραγματικές δηλώσεις για την οικογενειακή μας κατάσταση, αν είμαστε ελεύθερες, αν είμαστε ελεύθεροι, αν είμαστε χωρισμένοι. Αν δεν είμαστε, λέμε την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια για το ύψος μας, για το βάρος μας, για την ηλικία μας, για το αν είναι φυσικό το μαλλί μας ή βαμμένο. Τα λέμε όλα. Ναι. Και αν αρέσει. Και σε όποιον αρέσει και σε όποιον αρέσει. Ξαναλέω. Δεν αρέσουμε όλοι σε όλους. Δεν αρέσουν όλοι σε όλους. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε τύπος ανθρώπου έχει το δικό του κοινό, το δικό της κοινό. Οπότε δεν το παίρνουμε προσωπικά αν δεν αρέσουμε σε κάποιον. Μιλώντας μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών, όταν κάποιος είναι προσβλητικός και ανάγωγος, τον μπλοκάρουμε κατευθείαν.
Αν κάποιος μας δείχνει μέσα από τα λόγια που γράφει, τα λόγια που λέει, αν μιλούμε, ξέρω εγώ, σε βιντεοκλήση, μας δείχνει ότι δεν θέλει τα ίδια πράγματα με εμάς, πάλι κάνουμε unmatch. Δικαιούμαστε. It's part of the game. Είναι παιχνίδι του, είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτό. Μπαίνω σε μια εφαρμογή γνωριμιών για να ψωνίσω. Ναι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Όταν πάτε σε μια φρουταρία, για παράδειγμα, δεν θα πάτε να δείτε τα φρούτα και θα διαλέξετε αυτά που σας αρέσουν περισσότερο εσάς. Ένα πορτοκάλι, εμένα για παράδειγμα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα πορτοκάλια που είναι σφιχτά. Αυτά με τα πορτοκάλια μου αρέσουν. Τα Merlin, πώς τα λένε, τι μάρκα είναι. Και επειδή δεν μπορώ να φάω πολλά φρούτα λόγω του διαβήτη, θα πάω και θα διαλέξω ένα πορτοκάλι έτσι όπως μου αρέσει. Να είναι σφιχτό, να είναι μεγάλο και να έχει παχιά φλούδα. Γιατί μου αρέσει να τρώω και τη φλούδα. Καθαρίζω τη φλούδα, τρώω το από μέσα, το άσπρο της φλούδας. Θα διαλέξω ένα πορτοκάλι όπως μου αρέσει. Θα ψωνίσω το πορτοκάλι που μου αρέσει. Έτσι είναι και στις εφαρμογές γνωριμιών. Μπαίνουμε μέσα, μιλάμε με ανθρώπους, γνωρίζουμε ανθρώπους και θα διαλέξουμε, αν υπάρχει κάποιος που μας αρέσει και του αρέσουμε, εκείνον τον άνθρωπο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Άντρας να είναι και ότι να είναι, που λέγε κάποια μία φορά. Στην πραγματικότητα, όχι στο διαδίκτυο. Εντάξει. Και δεν σημαίνει ότι άμα μπούμε στο Tinder ή στο Minder θα γνωρίσουμε κατευθείαν τον άντρα των ονείρων μας ή τη γυναίκα των ονείρων μας, στην περίπτωση που ψάχνουμε για αγάπες και έρωτες. Μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθούμε περισσότερο καιρό. Κάποια φίλη έγραφε εδώ στο κανάλι ότι λέει, εγώ ανοίγω το Tinder, ασχολούμαι για 2-3 μέρες, ζαλίζουμε, κουράζουμε, μετά το κλείνω και μετά μπορεί μετά από ένα μήνα να τα ανοίξω. Έτσι έλεγε μια φίλη εδώ πέρα. Θυμάμαι τώρα πια. Όταν μπαίνουμε στις ιστοσελίδες γνωριμιών, μπαίνουμε για να κάνουμε flirt και dating. Μπαίνουμε για να βγούμε έξω με ανθρώπους που μπορεί να μας αρέσουν, μπορεί να μην μας αρέσουν. Μπορεί να τους αρέσουμε, μπορεί να μην τους αρέσουν. Να μην το θεωρούμε δεδομένο και να μην το δένουμε, μην το δένουμε κόμπο, ότι οπωσδήποτε με τον πρώτο που θα μιλήσουμε, με την πρώτη που θα μιλήσουμε, με τον πρώτο που θα βγούμε, με την πρώτη που θα βγούμε, ότι θα προκύψει και σχέση. Εντάξει. Είναι κατανοητά αυτά. Επίσης, όταν κάποιος δεν θέλει να βρεθεί από κοντά και θέλει να μιλάει πονηρά και πονηρούτσικα από τα Viber και από τα μηνύματα, εφόσον εμείς αυτό που δεν ψάχνουμε, αυτό που ψάχνουμε δεν είναι το sexting, δεν είναι το να στέλνουμε σεξουαλικού περιεχομένου μηνύματα και ερωτικού περιεχομένου μηνύματα, του το κόβουμε, τι το κόβουμε. Και λέμε ή θα βρεθούμε ή τσάου, ή bye, ή γεια, ή αντίο. Όχι ο revoir, όχι στο επανειδή, αντίο. Επίσης, όταν βγαίνουμε ένα ραντεβού, ακόμη και αν μας φιλήσει ο άλλος, δεν σημαίνει ότι τα φτιάξαμε και δεν σημαίνει ότι είναι ο άντρας της ζωής μας. Δεν ερωτευόμαστε τον άλλον από ένα φιλί. Ούτε από ένα κρεβάτι ερωτευόμαστε τον άλλον. Σοβαρά τώρα. Για να ερωτευτούμε, πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος, να γνωρίσουμε καλύτερα έναν άνθρωπο, να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο. Μπορεί να έχουμε ένα infatuation, μπορεί να έχουμε αυτό το φάτσιμα που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, μπορεί να ενθουσιαστούμε με κάποιον. Δεν μπορείς να ερωτευτείς από ένα φίλο. Κόλλημα είναι αυτό το πράγμα. Και αν είμαστε τόσο ευαισθητοί που από ένα φίλο κολλάμε, αποφεύγουμε να δώσουμε φιλιά αν δεν γνωρίσουμε καλύτερα κάποιον άνθρωπο και αν δεν δούμε ότι υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση. Αλλά εδώ που τα λέμε, καλύτερα που τον φίλησες και τον ερωτεύτηκες εντός εισαγωγικών και ενθουσιάστηκες μαζί του και αυτός σου είπε όχι, γιατί αν σου λέγε ναι, ό,τι και να ήταν αυτός, γουρούνι στο σακί θα τον έπαιρνες. Καταλαβαίνετε πόσο καταλύεται η κριτική σκέψη και η ικανότητα επιλογής όταν πιστεύουμε σε κεραυνοβόλους έρωτες και ότι από το πρώτο φιλί ερωτευόμαστε με κάποιον και από την πρώτη συζήτηση ερωτευόμαστε με κάποιον και από την πρώτη εβδομάδα που γνωριζόμαστε ερωτευόμαστε με κάποιον. Ψευδοέρωτες είναι αυτοί, δεν είναι πραγματικοί έρωτες. Είναι ψυχοπαθολογικές έλξεις, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Άρα, οι εφαρμογές γνωριμιών όπως το Tinder είναι χώροι για ανθρώπους με γερό στομάχι. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοεκτίμηση και δεν επιτρέπουν σε κανένα να τους ρίξει την καλή τους διάθεση.
να τους χαλάσει την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Δεν επιτρέπουν σε κανένα να τους κάνει να μισήσουν τον εαυτό τους. Ξέρουν από την αρχή ότι μπαίνεις εκεί πέρα όπου υπάρχει κάθε καρύδια σκαρίδι, όπως και σε ένα κλαμπ υπάρχει κάθε καρύδια σκαρίδι, τότε που υποτίθεται ότι οι άνθρωποι φλέτρα στα κλαμπ, όπως και σε μια καφετέρια υπάρχει κάθε καρύδια σκαρίδι, όπως και σε ένα σούπερ μάρκετ άμα πας να ψωνίσεις υπάρχει κάθε καρύδια σκαρίδι, παντού υπάρχει κάθε καρύδια σκαρίδι. Μπαίνουμε σε αυτά τα sites έχοντας εις γνώση μας ότι μπορεί να γνωρίσουμε και ανθρώπους που να είναι ακατάλληλοι. Κάποιος είχε γράψει στα σχόλια, λέει, αυτό το Tinder, λέει, είναι η φωλιά του Νάρκισσου. Η κοινωνία όλη είναι η φωλιά του Νάρκισσου. Άρα, μπαίνουμε στις εφαρμογές γνωριμιών, έχουμε υπόψη μας ότι ο άντρας που μας φαίνεται ωραίος, η γυναίκα που μας φαίνεται ωραία, εκ πρώτης όψεως, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που να μην έχει καλό χαρακτήρα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που να είναι νάρκισσος, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που άλλα λέει, άλλα θέλει και άλλα εννοά. Άλλα θέλει, άλλα λέει και άλλα εννοά, όπως λέει το τραγούδι «Πριγκιπέσσα» του Μάλαμα. Και δεν βιαζόμαστε να δηλώσουμε ότι βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Στις εφαρμογές γνωριμιών μπαίνουμε για να ψωνίσουμε. Όχι να ψωνίσουμε να αγοράσουμε ανθρώπους. Μπαίνουμε για να δούμε, για να δοκιμάσουμε. Πώς πας σε μια μπουτίκ και βλέπεις τα ρούχα και μπορεί να τα δοκιμάσεις και να μην αγοράσεις τίποτα ή μπορεί κάτι να καθίσει πολύ ωραία πάνω σου και να το αγοράσεις και αν έχεις τα χρήματα θα το αγοράσεις γιατί κάποιοι μπαίνουν να ψωνίσουν χωρίς να έχουν χρήματα. Δηλαδή αν κάποιος είναι παντρεμένος και μπαίνει στις εφαρμογές γνωριμιών και γνωρίζει μια κοπέλα που δεν είναι παντρεμένη και είναι διατεθειμένη να φτιάξει σχέση, πώς θα βρεθεί? Άμα έχει και λίγο φιλότιμο. Λίγο όμως, όχι πολύ, γιατί λέει ψέματα ήδη. Αυτές είναι οι σκέψεις μου σε σχέση με αυτά τα δύο email για γνωριμίες από Tinder. Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε πρώτη μπούμε στις ιστοσελίδες και στους ιστοχώρους γνωριμιών. Πρέπει να ξέρουμε την αξία μας. Αν προερχόμαστε από ναρκισσιστική κακοποίηση και από δύσκολους γάμους και δύσκολες σχέσεις, κάνουμε ψυχοθεραπεία για να γιατρέψουμε τα τραύματά μας πριν μπούμε σε τέτοιους χώρους, γιατί δεν είναι χώροι κατάλληλοι για τραυματισμένους ψυχικά ανθρώπους, είπαμε είναι χώροι για γερά στομάχια. Δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε, κυρίως θετικά. Άμα νιώσουμε μια αρνητική κρίση για κάποιον από την αρχή, είναι τον gut instinct μας που μας λέει ότι κάτι πάει χει και να το ακούσουμε. Αν όμως νιώσουμε από την αρχή ότι βρήκαμε τον κύριο Τέλειο, την κυρία Τέλεια, ότι βρήκαμε το άλλο μας μισό, να το αμφισβητήσουμε, γιατί πρέπει να γνωρίσεις καλύτερα κάποιον άνθρωπο για να καταλάβεις αν όντως σου κάνει. Και δεν είναι της φαντασίας σου και δεν είναι του ενθουσιασμού σου και δεν είναι του καθρεφτίσματος αυτού που προσπαθεί να σου πουλήσει. Υπάρχει μία κυπριακή παροιμία που αναφέρεται στο παζάρι, που αναφέρεται στις συναλλαγές τις οικονομικές, που λέει «εγώ στραβώνω και πουλώ και σου άβλεπε και αγόρασε», που σημαίνει «εγώ σε τυφλώνω για να σου πουλήσω και εσύ άνοιξε τα μάτια σου για να αγοράσεις». Με αυτή την νοοτροπία μπαίνουμε στο Tinder. Όχι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι θα θέλουν να μας τυφλώσουν, αλλά με δεδομένο το ότι είναι πιθανόν να συμβεί και αυτό. Άρα δεν δίνουμε γη και είδωρ από την αρχή, δεν ερωτευόμαστε κάποιον με τον οποίο φιληθήκαμε και δεν ερωτευόμαστε και κάποιον με τον οποίο πήγαμε στο κρεβάτι. Μπορεί να τύχει και αυτό, μπορεί να πας και στο κρεβάτι. Δεν σημαίνει πως θα τον ερωτευτείς ή θα την ερωτευτείς. Να σταματήσουμε να αυτοπεριορίζουμε τους εαυτούς μας, να αυτοπεριοριζόμαστε, να αυτοσαμποταριζόμαστε. Άντε και φιλήθηκες χαρά στο πράγμα, κράτα την ψυχραιμία σου. Άντε και ήρθαν έτσι τα πράγματα και πήγες και παρακάτω, κράτησε πάλι την ψυχραιμία σου, γιατί πολλές σχέσεις έχουν ξεκινήσει έτσι. Αφού έφτασα και πήγα μαζί του, αφού έφτασα και πήγα μαζί της, ας κάνω σχέση. Και μετά πρέπει να στέλνετε επιστολές με ένα σωρό μπερδεμένα πράγματα. Εντάξει, επειδή πολλές φορές με ρωτάτε και έχετε δίκιο τι θα κάνουμε με τις ορμές μας, τι θα κάνουμε με τη λίπητό μας, τη σεβόμαστε. Τη λίπητό μας, σεβόμαστε τις ορμές μας και σε περίπτωση που η λίπητό μας είναι πολύ υψηλή και που οι ορμές μας
they take the best of us, μας παρασύρουν και προχωρήσουμε σε κάποιες πράξεις με έναν άνθρωπο, ακόμη και αν έχουμε κάνει σεξ με κάποιον άνθρωπο, δεν προχωρούμε στη δημιουργία σχέσης αν δεν σιγουρευτούμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο αξιοπιστό, έντιμο και που πραγματικά μας αρέσει και που πραγματικά ταιριάζουμε μαζί του και δεν προχωρούμε στο να κάνουμε σχέση ακριβώς επειδή φιληθήκαμε ή επειδή απαυτωθήκαμε. Εντάξει, τι λέτε εσείς? Θα χαρώ να διαβάσω τις δικές σας απόψεις και στα σχόλια. Σας φιλώ. Και να θυμάστε πάντα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Καλύτερα να μην μπεις σε μια προβληματική σχέση παρά να μπεις και μετά να τραβάς τα μαλλιά σου. Γεια. Yeah.